Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών Λι Στρας κάλεσε σήμερα τη Ρωσία να συγκρατηθεί και να υποχωρήσει από την Ουκρανία προτού κάνει ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Μαζί με τους συμμάχους μας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να καλούμε τη Ρωσία να αποκλιμακώσει την κατάσταση και να δεσμευθεί. Σε επικοδομητικές συνομιλίες, τόνισε η Τρας από το Σίδνεϊ, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αυστραλία. Το Κρεμλίνο δεν έχει μάθει τα μαθήματα της ιστορίας, πρόσθεσε. Μια εισβολή δεν θα οδηγήσει παρά σε μια φοβερά περίπλοκη κατάσταση και σε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Όπως γνωρίζουμε από τον πόλεμο των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν και τη σύγκρουση στην Τσετσενία, προειδοποίησε η Τρας. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών ελπίζει να εκμεταλλευτεί την επίσκεψή της στην Αυστραλία για να ενισχύσει τις σχέσεις του Λονδίνου με την Καμπέρα στον στρατιωτικό, τεχνολογικό και οικονομικό τομέα, προκειμένου να θεμελιώσει τη στρατηγική της Παγκόσμιας Βρετανίας μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Σίδνεϊ, η Τρας κάλεσε τις δυτικές δημοκρατίες να συνεργαστούν πιο στενά με την Αυστραλία και άλλους συμμάχους τους στην περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους παγκόσμιους επιτιθέμενους οι οποίοι έχουν αποθρασινθεί με πρωτόγνωρο τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά τον ψυχρό πόλεμο. Επιζητούν να εξάγουν τη δικτατορία ως υπηρεσία σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό τον λόγο καθεστώτα όπως αυτό της Λευκορωσίας, της Βόρειας Κορέας και της Μιανμάρ βρίσκουν τους πιο στενούς συμμάχους τους στη Μόσχα και το Πεκίνο. Ο Αυστραλός Υπουργός Άμυνας Πίτερ Ντάτον επανέλαβε την έκκληση της Τρας ο ελεύθερος κόσμος να μην υποχωρήσει. Όταν βλέπουμε τη Ρωσία να ενεργεί όπως το κάνει, αυτό ενθαρρύνει άλλους τυράννους και άλλες δικτατορίες να κάνουν το ίδιο, κυρίως αν δεν υπάρχει αντίδραση από τον υπόλοιπο κόσμο, δήλωσε ο Ντάτον μιλώντας στο δίκτυο Seven Network. Χιλιάδες άνθρωποι θα πεθάνουν και αυτό δεν είναι κάτι που κανείς δεν εύχεται να συμβεί. Η αύξηση των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία είναι απίστευτα ανησυχητική, τόνισε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.